Με μια σκληρή δήλωση του μεσοβίντεο που ανέβηκε στο Facebook, απάντησε ο γνωστός στρατιωτικός γιατρός και πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Γιατρών Ζωής Μπέχλης στην ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για το μέτρο του υποχρεωτικού εμβολιασμού όλων των ατόμων άνω των 60 ετών. Ο κύριος Μπέχλης αποκαλεί τύρανο τον Κυριακό Μητσοτάκη και κάνει λόγο για συμμορία μπουρλά που έχει κατασκευάσει ένα δηλητήριο. Στη συνέχεια της δήλωσης, ο κύριος Μπέχλης εξαπολύει επίθεση χρησιμοποιώντας πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς κατά της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού προσωπικά και της ιατρικής τυραννίας που έχει επιβληθεί στη χώρα τα τελευταία δύο χρόνια. Να σημειωθεί ότι ο Ζωής Μπέχλης έχει δηλώσει πως είναι και θα παραμείνει ανεμβολίαστος. Είναι γνωστό ότι τα 100 ευρώ τα έχεις για να τα κάψεις, για να κάνεις χαβαλέ. Ο παππούς όμως τα 100 ευρώ τα έχει και τα φυλάει για να τα δώσει στα εγγόνια του, να αγοράσει ψωμί, να αγοράσει το ρεύμα του, να πληρώσει το ρεύμα του, το οποίο το εκτείναξες.